Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, πάω 24 κανονικά στο ραντεβού μας, παρέχουμε μαζί μέχρι και λίγο πριν τις 9. Θα κλείσουμε λίγο, κάνα 10 λεπτάκι νωρίτερα σήμερα, για να τα προλάβουμε όλα. Έχουμε και αγώνα σε 9.30 στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Όφη στην Κρήτη. Τώρα σε εξέλιξη αγώνα σε μπάσκετ στην Λιθουανία. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Νεπτούνας σήμερα σε ένα έτσι ακόμη δυνατό παιχνίδι για την ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη, δύο μόνο ημέρες περίπου μετά το μάτς με τον Άρη και την ευρεία νίκη στο ντέρμπι με τους Κίτρινους. Ο ΠΑΟΚ το παλεύει στη Λιθουανία και είναι μπροστά με 47-40, 5 και 9 δεύτερα πριν από το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, σε καλή κατάσταση δείχνει ο Δικέφαλος σήμερα, είναι η αλήθεια. Προηγείται στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα από ό,τι βλέπουμε μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Θα ενημερώνουμε προφανώς μέχρι και το τέλος για την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Από την άλλη, στο ποδόσφαιρο περιμένουμε το ΜΑΤ το βράδυ στην Κρήτη. Περιμένουμε, η αλήθεια, και αρκετές αλλαγές από τον ΠΑΟΚ. Αργότερα θα έχουμε και ενδεκάδα μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα την μεταφέρουμε. Να δούμε πώς σχεδίασε ο Αμπέλ Φερέρ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως περιμένουμε αλλαγές, προσώπων σήμερα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι έτσι η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά από ένα παιχνίδι στο Κλειάνης Βικελίδης το οποίο δεν εξελιχθεί καλά για την ομάδα. 47-42 ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπροστά στην Λιθουανία κόντρα στην Νεπτούνας. Δεν εξελιχθεί καλά το παιχνίδι το Σάββατο στο Κλειάνης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Είχε τον πρώτο λόγο, είναι η αλήθεια. Είχε το πάνω χέρι σε όλα σχεδόν τα στατιστικά, αλλά δεν είχε την ευστοχία που θέλει να έχει σε τέτοια ντέρμπι. Για μία ακόμη φορά, αντίθετο, ο αντίπαλος, ο Άρης, το είχε αυτό το κομμάτι σε σχεδόν στον απόλυτο βαθμό. Στον απόλυτο θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας. Όλες τις τελικές του ήταν στο τέρμα. Πέτυχε 4 γκολ, πήρε την νίκη ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ καλείται να επιστρέψει σήμερα στα θετικά αποτελέσματα. Προφανώς αρκετά διαφορετικό του το σημερινό παιχνίδι, γιατί υπάρχει και μία ρεβάνς, όπως και να το κάνουμε, στην Τούμπα την επόμενη Τετάρτη το μεσημέρι στις 3. Ωστόσο προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει από σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα στην Κρήτη, κόντρα σε έναν Όφη που είναι σε καλή κατάσταση, έχει και επιστροφές, είναι η αλήθεια πλέον, οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι σήμερα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια κατευθείαν να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα, γιατί σήμερα θα τρέξουμε λίγο στην εκπομπή, να σχολιάσουμε όλα και τον αγώνα του ποδοσφαίρου το σημερινό και το μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη και όλα όσα έγιναν προφανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Σταύρος είναι απασχολημένος, ίσως τον έχουμε σε κάποια φάση στην πορεία, θα το δούμε. Θα μιλήσουμε όμως σιγά σιγά για το απόψινο παιχνίδι. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν έτσι διάφορες αλλαγές στο μυαλό του Φερέιρα για το απόψινό μάτς. Δεν είναι 100% ξεκάθαρο το τοπίο μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά μία εικόνα πάνω κάτω την έχουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μεσολάβησαν και πολλές προπονήσεις από το μάτς του Σαββάτου. Αρχικά στο τέρμα, έτσι κι αλλιώς, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ήταν ξεκάθαρο ότι σήμερα θα έπαιζε ο Πασχαλάκης. Αυτό ήταν ο προγραμματισμός, αυτό γνωρίζαμε και εμείς ακόμη και πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου, που όπως και να έχει, το είπαμε πάρα πολλές φορές αυτές τις ημέρες και το γράψαμε, ο Ζιφκόβιτς δεν έκανε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, φέρει ευθύνη στα γκολ, γενικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Σέρβος. Σήμερα θα έχουμε στο τέρμα τον Πασχαλάκη, με τον Ζιφκόβιτς να έχει μείνει εκτός, να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Στην άμυνα ο Μάτος είναι εκτός, οπότε θα δούμε Ροντρίγκο κατά πάσα πιθανότητα στα δεξιά, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον Ροντρίγκο να παίξει στα αριστερά, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο. Ίγκασον Βαρέλα το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και από εκεί και πέρα στα αριστερά νομίζω ότι θα δούμε Γιαννούλη, αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μείνει ο Γιαννούλης εκτός. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ
αλλά το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές εδώ και με τον Σταύρο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αντικαταστάτηση για τον Γιαννούλη. Δηλαδή, υπάρχει επιλογή του Βιερίνια, αλλά και ο Πορτογάλος προχθές έδειξε ότι είναι κάπως, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στη μεσαία γραμμή θα δούμε Μίσιτς και αν δεν υπάρξει έτσι μια έκπληξη θα δούμε δίπλα του Εσίτη. Θα δούμε Λιμνιό στα δεξιά, θα δούμε Πέλκα στον άξονα και Μπίσεσβα στα αριστερά με τους δύο να αλλάζουν αρκετά στην διάρκεια του αγώνα και νομίζω θα δούμε και Ακπό στην κορυφή. Κάπως έτσι σκέφτεται ο Πορτογάλος στο σημερινό παιχνίδι. Αυτές ήταν οι σκέψεις του που τις έδειξε στη διάρκεια αυτών των δύο ημερών μετά το μάτς με τον Άρη. Και αυτά ουσιαστικά περιμένουμε για απόψε. Θα πάμε νομίζω σε Στέργιο. Αφού δεν καταφέραμε Σταύρο, θα πάμε νομίζω σε Στέργιο να σχολιάσουμε όλα παρέα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Στέργιο για να μπούμε λίγο στα σημερινά και σε όλα όσα έγιναν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέργιο. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο πολλά αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις και γιατί να μιλήσεις. Να πεις τώρα για το μάτς τον Άρη, πέρασε. Έχουμε μάτς σήμερα. Πέρασε, πρέπει να φανεί και στην πράξη ότι πέρασε. Σωστό δηλαδή, αυτό. Εντάξει, σωστό. Να το θεωρήσουμε και μια κακή στιγμή για την ομάδα. Ναι. Συνολικά, δηλαδή και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ δεν εμφανίστηκε όπως έπρεπε στο κλειάν της Βικελίδης, ανεξάρτητα αν μπορούσε και να καθαρίσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Το είδαμε στο Ολυμπιακό στάδιο με την ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχουμε ένα σκορ μαμούθ, 0-4, 1-4. Α, ναι. Και ανταυτού ο ΠΑΟΚ έχασε δύο βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και στο Καραϊσκάκι και πάλι έμεινε με την ισοπαλία, θα μπορούσε και να χάσει. Στην Τούμπα σώθηκε η παρτίδα στο παραένα και με τον Άρη πάλι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, δεν μπορούσε να κάνει το 0-2, αλλά τόσο κακή λειτουργία δεν είχε ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο ντέρμπι. Είναι η αλήθεια. Είχε τέτοια απόδοση στο κλάδι της Βικελίδης, ήρθε μια ήττα που μπορεί και να αποδειχθεί χρήσιμη, παρότι αυτό ακούγεται και λίγο κλισέ, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί, αρχίζει γινωμένης από σήμερα. Βέβαια το σημερινό παιχνίδι είναι λίγο ιδιαίτερο, μια ακολουθεί ρεβάνς. Είναι, ναι. Δηλαδή με βάση το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και το πώς θα κυλήσει η αναμέτρηση, γιατί θα έχουμε και αρκετά νέα πρόσωπα, μπορεί και με την ισοπαλία στο τέλος να μείνει κανένας παραπονούμενος. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Βέβαια η νίκη θα είναι ότι καλύτερο να μην υπάρχει πίεση το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να φύγει σήμερα με νίκη, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και τόσο πολύ άγχος. Παρότι όφη είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά, αλλά όπως και να το κάνουμε, αν ο ΠΑΟΚ σήμερα φύγει νικητής, νομίζω ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι. Είναι ένα τεστ να δούμε λίγο την ομάδα μετά από ήττα. Έχουμε ξεχάσει πως είναι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχω η άποψή μου να αλλάζει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τους μηχανισμούς και την ποιότητα και το υπόβαθρο να ξεπεράσει μια έτσι ήττα, ακόμα και να αφήνει οδυνηρή, γιατί είναι και το σκορ μεγάλο, έγινε και στο κλειάν της Βικελίδης. Εντάξει, γίνανε όλα μαζί. Mm-hmm. Ήταν δεδομένο ότι το σερί θα τελειώνει κάποια στιγμή. Αλλά τελείωσε σε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να τελειώσει. Και ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι. Επειδή έκατσα ξανά και το είδα. Α, δυνατός. Μπράβο, Στέργιο. Το πρωί της Δευτέρας. Μάλιστα. Το πρωί της Δευτέρας. Πραγματικά είναι απίστευτο πόσο ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και πόσο ο Άρης μπόρεσε σε τέσσερις φάσεις να πετύχει 4 γκολ. Ανεξάρτητα αν στον Άρη θέλουν να το περάσουν κάπως αλλιώς. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει συχνά. 4 τελικές, 4 γκολ. Έχουμε δει παιχνίδια 6 τελικές, 4 γκολ. Ναι. Αυτό ήταν απόλυτη. Ή 7 τελικές, 4 γκολ. Και άμα βάλεις και τον γκολ που δεν μέτρησε, 5 στα 5, Στέργιο. Ναι. Δεν συμβαίνει συχνά, καταδεικνύει, εντάξει, από τη μία την αποτελεσματικότητα του Άρη και μπράβο τους. Ναι, τους έκανε όλα. Γιατί και αυτό θέλει μια ικανότητα. Ναι. Να είσαι απόλυτα εύστοχος. Αλλά απ' την άλλη καταδεικνύει και τα λάθη που έκανε ο ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, περισσότερο εκνευρίστηκα με το Μάτος στο πρώτο γκολ παρά με τον Ζίβκοβιτς. Ναι. Ναι. Φέρει ίσως με εκνεύρισε δηλαδή τα πίσω βήματα, πίσω-πίσω και μετά ας πούμε απλά ακολουθεί τον Λάρσον και δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να το σταματήσει. Θα μου πεις,
από τη στιγμή που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και με τη φόρα που έχει είναι λίγο δύσκολο, αλλά ιδανικά έπρεπε ο Μάτος να το σταματήσει εκτός περιοχής. Τέλος πάντων, βασικά να μην λέμε πάντα, ίδια γίνανε όλα λάθος. Δηλαδή με εξαίρεση τον Μίσιτς και ίσως τον Γιαννούλη, κατ' εμέ, όλοι οι υπόλοιποι δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο. Mm-hmm. Ζήφκοβιτς, Βιερίνη, Αλιμιός, Βαρέλα, εντάξει, στους Βιντέρες και αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε, αλλά οι υπόλοιποι δεν. Οπότε, καλό θα είναι που σήμερα πάω να επιστρέψει στις νίκες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, έχει ενδιαφέρον. Δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Και όφι είναι σε μια ίδια κατάσταση πάνω κάτω, είτε από τον Βόλο στο Ηράκλειο ήταν έτσι οδυνηρή για τον όφι, και όφι θα έχει αλλαγές. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πριν το μάτς. Μπορούμε να πούμε μόνο την ανάγκη του ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη ή τέλος πάντων ένα σκορ πρόκρισης. Mm-hmm. Εν όψη του αγώνα ρεβάνς σε 8 μέρες. Το 9.30 αυτό το βράδυ είναι λίγο μυστήρια ώρα. Αυτό είναι κάπως, ναι. Και διάβασα κιόλας ότι είναι μία από τις πιο κρύες ημέρες στην Κρήτη. Είναι και αυτό. Ναι, μιλούσαμε και με τον Μανώλη τον Σαρή το μεσημέρι. Mm. Και αυτό μας έλεγε ότι κάνει αρκετό κρύο. Δηλαδή 7-8 βαθμούς για το Ηράκλειο είναι κρύο. Ναι. Έτσι που τους έχουν μάθει κριτική. Βάλε και την υγρασία μέσα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, βρέχει, τι κάνει τώρα εκεί κάτω. Γενικότερα ο καιρός δεν είναι καλός. Αλλά εντάξει, στην καρδιά του χειμώνα είμαστε. Θα πρέπει οι παίκτες του ΠΑΟΚ να το επεξέλθουν όπως και οι παίκτες του ΟΦΗ. Mm-hmm. Okay. Είναι δύο παιχνίδια, στο σημερινό και το κυριακάτικο, πολύ σημαντικά για την οικονομία της υπόλοιπης σεζόν. Mm-hmm. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει να κερδίζει και ντέρμπι. Αυτή είναι πλέον, η πραγματικότητα. Πλέον ναι. Τι είναι θέμα αυτό? Φαντάζομαι αν ισχύει και τον κόσμο. Νομίζω ναι. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το περάσουμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα ατυχίας. Ναι. Άτυχος μπορεί να πάω σε ένα παιχνίδι, σε δύο ντέρμπι. Κάτι φαίνεται να υπάρχει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν γίνεται η κατάλληλη ψυχική προετοιμασία, συμβαίνει κάτι άλλο. Ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει ο Πάγκο να το λύσει. Και δεν είναι μόνο το θέμα του Φερέιρα, mm-hmm. είναι και των ανθρώπων που έχει γύρω-γύρω του. Και είναι φυσικά και των παιχτών, γιατί αυτοί παίρνουν μπάλα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά ο Φερέιρα στον κλάν της Βικελίδης. Όχι, και είχαμε εδώ και... Ουσιαστικά χαρίζει δύο γκολ. Είχαμε εδώ κουβέντα πριν πάνω σε αυτό και έλεγαν ότι το πλάνο του Φερέιρα δεν δούλεψε και... Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή, τακτικά ο ΠΑΟΚ, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, δεν είχε θέματα. Ούτε δέχθηκε πολλές επιθέσεις από τον Άρη, ούτε δυσκολεύτηκε πολύ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό νομίζω ο Φερέιρα πάνω στο παιχνίδι. Τώρα δεν μπορούσε να ξέρει ότι θα βρεθεί σε τόσο κακή μέρα ο Ζήφκοβιτς, ας πούμε. Ναι, σε συνολικό έτσι, με μια συνολική εικόνα, mm-hmm. τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν είμαι ικανοποιημένος από τις αντιδράσεις του Φερέιρα σαν ντέρμπι. Στο συγκεκριμένο ή γενικά? Γενικά και στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο τι δηλαδή, μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε με το που μπήκε το 3-1 να αλλάξει λίγο την ομάδα, έως και πολύ. Α, σε αυτό το κομμάτι να τολμήσει να... Σε αυτό ναι. Ναι, θα μπορούσε, εντάξει, γινόμαστε με τα χαστό προφήτες, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και πριν. Mm-hmm. Αν ήμασταν και πριν τον αγώνα προφήτες, θα είχαμε χάρισμα και θα το εκμεταλλευόμασταν με πολλούς τρόπους. Αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα να θυσιάσει το Βιερίνια για παράδειγμα με το που έγινε το 3-1 και να βάλει τον Άκπομ. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα δικιά μου, εντάξει. Γιατί ο Βιερίνια πραγματικά ήταν, κακός mm-hmm. όπως και ο Λιμιός. Ο Άρης δεν δέχτηκε καμία πίεση από τις στέργες του. Mm-hmm. Και ο Γιαννούλης δεν είχε και συμπαραστάτη. Θα μπορούσε να κάνει αυτό για παράδειγμα. Θα μπορούσε να βάλει τον Πίσεσβαρ νωρίτερα, θα μου πεις. Τον είδαμε και αργότερα τον Πίσεσβαρ, αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, είναι ο τελευταίος που φταίει ο Μπίσεσβαρ και ο Άκπομ και ο Αγούστο για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουμε γκρινιάξει και έχουμε πει για τον Μπίσεσβαρ, αλλά το Σάββατο δεν έφυγε ο Μπίσεσβαρ για την ήττα. Mm-hmm. Φταίγαν όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Θυμάμαι, ας πούμε, την παρουσία του Μαουρίσιο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ως αλλαγή στο 83. Πρώτη εμφάνιση Μαουρίσιο. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος 100% με το σκορ στο 2-2. Από αυτή την άποψη λέω ότι θα μπορούσε να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Εμένα δεν μου άρεσε ότι η ομάδα μετά το 3-1 κατέρευσε. Ναι, εκεί ήταν σαν να... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δέχτηκε τρίτο γκολ,
από ένα λάθος του Ζίβκοβιτς, χωρίς να υπάρχει φορά κάποιος άλλος συνυπεύθυνος, μόνο ο Ζίβκοβιτς, αλλά έχει μπροστά της 45 λεπτά για αντιδράσει. Ανταυτού είδαμε να μπαίνει ένα τέταρτο γκολ και να κυρώνεται, σωστά, να μπαίνει ένα τέταρτο κανονικό γκολ και θα λέγαμε ότι εντάξει, μπορούσε πάρα να δεχτεί και πέμπτο. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα αυτό φοβήθηκα, ότι μπορεί να δεχτεί και πέμπτο. Εντάξει, ξαναλέω, θα δούμε αν ήταν μια κακή παρένθεση για την ομάδα, δικαιούται και ένα κακό αγώνα, δεν το συζητάω, ανεξάρτητα αν ένα μάτι με τον Άρη, τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ είναι ό,τι χειρότερο και να κάνει κακό παιχνίδι. Αλλά και απ' την άλλη έχεις μια ομάδα απέναντί σου που είναι ομάδα, ο Άρης. Το λέγαμε και πριν το μάτς. Ναι. Μπορεί να μην είναι ο ΠΑΟΚ στην ποιότητα και αυτά, αλλά οι παίχτες του, ειδικά μετά το 3-1, εμένα αυτό δεν μ' άρεσε περισσότερο απ' όλα, πέσανε οι παίχτες του Άρη πάνω στην μπάλα πρώτη. Με τεράστια δύναμη και πάθος, και οι παίχτες του ΠΑΟΚ σαν να αποδέχτηκαν τη μοίρα τους. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι. Ότι δεν είδα αντίδραση μετά το 3-1 και το 4-1. Εντάξει, χάθηκε το παιχνίδι στο 4-1. Δηλαδή δεν νομίζω κανείς να περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει 3 γκολ. Ναι. Αλλά θα μπορούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να βγάλουν περισσότερο πείσμα έτσι, και τσατίλα και νεύρο. Τέλος πάντων, πέρασε. Εντάξει, δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Το λέγαμε και πριν το μάτς. Στο μάτς που θα μπορούσε να καταστραφεί ο κόσμος στο παλατάκι, η ομάδα κέρδισε. Αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει σήμερα να πάρει σκορ πρόκρισης και πρέπει την Κυριακή να κερδίσει την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα αν προέκυψε του πουθενά και μια ακόμα απόφαση που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Ναι. Δηλαδή η απόφαση για αναβολή το αγώνα της ΑΕΚ δεν είναι τόσο απλή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλή. Ναι, γιατί δεν είναι κάτι που ουσιαστικά μαθαίθηκε σήμερα. Ήταν κάτι που το περίμεναν όλοι, το ήξεραν όλοι και έγινε σήμερα. Ναι. Καταδεικνύει τη μία την ανοργανωσιά και το μπακαλίστικο του τρόπου που διαχειρίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και από την άλλη πάλι συμβαίνει εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, και θα γίνει το πρώτο μάτς πριν το μάτς λογικά του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ θα είναι ξεκούραση στην Τούμπα την Κυριακή ή τέλος πάντων πιο ξεκούραση από τον ΠΑΟΚ και θα είναι πιο κουρασμένη από τον Ολυμπιακό την άλλη αγωνιστική. Ναι. Κάπου μερικά πράγματα δεν μπορεί να περάσει έτσι. Ή τουλάχιστον δεν μπορούμε πλέον να πιστέψουμε ότι είναι τυχαία. Όχι, τυχαία δεν είναι. Εντάξει, και θα μπορούσε για παράδειγμα ο αγαπημένος μας υφυπουργός να αναβάλει το μάτς του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα. Έκλεισε μου και γλίστρισα. Καλαμάτα Ολυμπιακός. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολλά, εντάξει, και ξαναλέω, δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Έγινε και μάλιστα έγινε μεγάλο πράγμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και ταξίδι, θα έχει αγώνα, θα έχει επιστροφή σήμερα και θα ξεκινήσει προπονήσεις Τετάρτη. Και η ΑΕΚ μια χαρά στο προπονητικό της κέντρο θα έχει μια εβδομάδα για να προετοιμαστεί για το μάτς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια ο κόσμος καλά κάνει και έχει απαιτήσεις από τον ΠΑΟΚ να κερδίσει την Κυριακή. Αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και λίγο όλο το... Συνολικά, ναι. Το σκηνικό που σίγουρα δεν είναι... Κάτι δεν πάει καλά. Το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Το είδαμε και στο Καραϊσκάκι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το είδαμε και τώρα, θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτάθλημα. Και γενικά όλα αυτά που βλέπουμε, Στέργιο, επειδή είδαμε και ότι είδαμε την Κυριακή στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είδαμε πώς αντιμετωπίστηκε αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκι και πάλι. Δεν υπάρχει νομίζω σωτηρία σε εκείνο κομμάτι. Όχι, και δεν βγαίνει και άκρη, αγάπη, γιατί εντάξει, από τη μία έχουμε αυτούς που τσουβαλιάζουν τις δύο καταστάσεις. Ναι. Λες πολύ εύκολα. Ο Πάβος και το πρωτάθλημα στημένο και βγάζει τον αγαπητό Κυριούλη, τον φύλαθλο, να μας ανεβάζει την πίεση κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο. Κατά τα άλλα όμως είναι οι δύο αντίπαλοι που προκαλούν προβλήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι η πηγή του προβλημάτων εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν βλέπω να συγκινείται κανένας. Ναι. Και μια ζωή, εντάξει, υπάρχει το τσουβάλιασμα, είμαι κάθε ευκαιρία να αμαυρώσουμε τον ΠΑΟ και τον κόσμο του, και όταν ο Ολυμπιακός κάνει αυτό που θέλει να κάνει και το πετυχαίνει με τη βοήθεια της φυρίκτρας, όλα είναι καλά και πάμε παρακάτω. Ναι, μια ακόμα μέρα στη δουλειά, σωτηρία. Δεν είναι κάτι. Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία. Και ξέρεις τι, αυτό πιάνει πολύ κόσμο. Δηλαδή, βλέπεις να γίνεται ό,τι γίνεται στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και μετά βγαίνει, ας πούμε, ο Γιώργος Δόνης και δεν λέει τίποτα. Ενώ, ας πούμε, τα είπε, το ξέρεις πώς με το μεγάλο, το έκανε στην Τούμπα όταν δεν είχε γίνει κάτι.
Και λες με τι δεν πάει καλά. Εγώ θυμάμαι ακόμα και. Γιατί ακόμα το λένε στην Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πραγματικά οι άνθρωποι που το λένε και οι συνάδελφοι. Να μην πω κάποια έφραση και δεν θέλω. Mm-hmm. Ακόμα τονίζουν ότι στον ημιτελικό λέει με την διαιτησία ο ΠΑΟΚ πέρασε στο τελικό που κέρδισε το Παναθηναϊκό 4-0. Ναι. Και έκαναν αναστατώσεις στον κόσμο και αν θυμάσαι βγάζαν και βίντεο στο Sky τότε. Ναι, ναι, ναι. Με μουσική Νίκου Ξανθόπουλου και η σφαγή του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Και πραγματικά εκείνο το μάτσο είδα δύο φορές. Δεν υπήρξε ούτε μία φάση που ο διαιτητής θα δείξει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και όταν έρχεται ο Ολυμπιακός, δεν τρέχει κάστανο. Ναι. Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν λέω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προφανώς εντάξει, είναι ικανοποιημένη με αυτό που έγινε. Σήμερα νομίζω κάτι έγινε. Μια υπήρξε μια αντίδραση. Συγκινηθήκαμε. Αλλά okay, ναι, τρεις μέρες μετά, δηλαδή. Δύο μέρες. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος Δόνης ακόμα μετράει τα. Αυτό σου λέω, ναι. Ναι, και τόνισε το, δεν το λέω με αφορμή το σημερινό. Ναι, φίλε, αλλά σήμερα το λες. Συγγνώμη κιόλας, ναι. Δηλαδή. Οι εντυπώσεις μένουν στο τέλος. Που ντύθηκε, κανονικά ντύθηκε Νίκος Ξανθόπουλος ο Γιώργος Δόνης. Ναι, ναι, χτυπούσε τα χέρια και ήταν εκτενισμένος. Δηλαδή, άμα ζούσε, ο αείμνηστος Φίνος θα τον έπαιρνε πρωταγωνιστή. Ναι. Σε ένα μάθος θα τον έπαιρνε για να τον πλάρει. Δεν είχε τίποτα, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή κάποια πράγματα σε φτάνουν λίγο να απορρείς κιόλας. Το άσχημο είναι ότι εδώ και χρόνια πλέον δεν μας εκπλήσει τίποτα. Αυτό είναι το άσχημο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Mm-hmm. Αφού όλοι είναι συμμέτοχοι στο ίδιο παιχνίδι. Έχει ο Ολυμπιακός τον κύριο Βιαννάκη. Ο κόσμος χάθηκε εδώ και 5 μέρες ανακοινώσεις στημένα από εδώ, από εκεί κτλ. Και ο κ. Σταβινάκης χθες έβγαλε μια φωτογραφία. Τι ωραία λέει που είναι στο Ηράκλειο όταν ξημερώνει και έβαλε ένα ηλιοβασίλεμα ή μια δεν ξέρω χαραυγή. Τι έβαλε και στο Ηράκλειο. Mm. Και ο μήνας έχει 9. Mm. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει στο γήπεδο, εκεί που έχει μάθει, και να είναι προσεκτικός σε οτιδήποτε συμβαίνει και να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Mm-hmm. Εντάξει, δεν, η χαμηλή τόνη και η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ είναι σωστή, αλλά εγώ συνέχεια έχω την απορία κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει με αυτό το μπάφαλο και αυτή την αλητεία που ζούμε κάθε Κυριακή. Και κάθε Σάββατο και κάθε μέρα με τα εξαπτέρυγα του Ολυμπιακού που γράφουν ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ναι. Και αυτά περνάνε στον ντούκου. Δεν συμβαίνει κάτι. Δεν συμβαίνει κάτι. Απειλούν συνεχώς. Με κάθε και δεν τρόπο. Τσακουπάει κανένας. Ναι. Ναι. Επίπτωση μηδέν. Δηλαδή έχει περάσει μια εβδομάδα από την ανακοίνωση περιστημένου πρωταθλήματος και ο ποδοσφαιρικός αγγελέας προφανώς δεν ξέρω. Πήγε στην Αράχοβα, πήγε στα Ζαγοροχώρια, δεν ξέρω πού πήγε. Δεν έχει ίντερνετ εκεί που είναι. Δύσκολο. Δεν το ενημερώνει κάποιος. Δύσκολα, Αστέργιο. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα αρχικά. 9:30 το παιχνίδι. Ναι, μέσα από έχει ενδιαφέρον μεγάλο και είναι και σημαντικό παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φύγει και με την νίκη. Μακάρι. 54-53 σε διακόπτω το σκορ στη Λιθουανία. 5-21 για το τέλος. Ναι. Άλλη πονεμένη ιστορία και αυτή. Το παιχνίδι με τη Λάρισα είναι πολύ σημαντικό. Θα το πιάσουμε αύριο. Θα το πιάσουμε αύριο που θα έχουμε και χρόνο, ναι, περισσότερο, γιατί σήμερα τρέχουμε λίγο. Αλλά και στο μπάσκετ είναι πολλά. Έχει ζητήσει και ο ΠΑΟΚ εισιτήρια από τη Λάρισα, mm-hmm, για το παιχνίδι. Κρίσιμο παιχνίδι. Τώρα αν μπορούσαν τα παιδιά σήμερα να πάρουν μια νίκη ψυχολογίας. Εντάξει. Θα είναι σημαντικό. Καλό θα είναι. Αρκεί να μην σπαταλήσουν παραπάνω δυνάμεις από ό,τι πρέπει. Ναι. Αν το ευχαριστούνται και το βλέπουν σε μια καλή προπόνηση για να κολλήσει την ομάδα και ο Μπράουν και ο Σόφτερ, καλώς το κάνουν και μακάρι αυτό να συνδυαστεί και με μια νίκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν η νίκη θα δώσει πρόκριση ή ελπίδες ή οτιδήποτε άλλο. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τη βαθμολογία στο Champions League. Mm-hmm. Γιατί όταν διακυβεύεται η ύπαρξη του ΠΑΟΚ στην Α1, ποιο Champions League και ποια Νεπτούνας και ποια Τιζόν να είναι αγωνιστική. Αυτά. Εντάξει, Στέργιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, Στέργιος Αναστασιάδης ήταν αυτός και εμείς θα πάμε γρήγορα στο break. Παρέα με τη στοίχημα.gr. Το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε τένις και ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχει στην στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο μπάσκετ. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 1:16 το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με 59-60.
στο μάτς με την Νεπτούνας. Μεγάλη μάχη από ό,τι βλέπουμε στην Λιθουανία. Υπάρχει ενημέρωση φυσικά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ενημέρωση υπάρχει ήδη και για το παιχνίδι με τον Όφη. Έχει ξεκινήσει το pre-game. Περιμένουμε σιγά σιγά την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Σε κάνετε τα τεταρτάκι νομίζω θα κάνουμε και μία σύνδεση με την Κρήτη για να πάρουμε λίγο κλίμα από εκεί και να δούμε τι γίνεται λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω στις 9.30 η σέντρα στο Ηράκλειο, στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη για τη φάση το 16 του Κυπέλου. Ο Ατρόμητος από ό,τι βλέπω προηγείται από νωρίς, από το δεύτερο μόνος λεπτό του Βόλου με κεφαλιά του Γούτα στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Θυμίζω αναβλήθηκε οριστικά το παιχνίδι της ΑΕΚ. Υπήρχε ένα θέμα και με φόντο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παναχαϊκή και αποφασίστηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ, η οποία έρχεται ξεκούραστη στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή, 7.30 ώρα το παιχνίδι θυμίζω, και είναι και στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. 60 όλα στην Λιθουανία, 54 δεύτερα πριν από το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με βολή του Σόρτερ για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε και κάποια στοιχεία από το Ηράκλειο. Η ομάδα έκανε μια πρώτη αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο και σε λιγάκι θα ξεκινήσει και το ζέσταμα για να ξεκινήσει μαζί και η αντίστροφη μέτρηση για την Σέντρα. Εμείς περιμένουμε πάντα ενδεκάδα ΠΑΟΚ και φυσικά και Όφη πιο μετά για να δούμε πώς θα δημορφηθούν τα δεδομένα στο παιχνίδι. Δεδομένα εκτός είναι ο Μάτος σήμερα, ο οποίος κάνει και αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός και ο Αγκούστο. Εκτός ο Ζήφκοβιτς, όπως είπαμε, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα δούμε Πασχαλάκη εκτός απρόπτου στο Ηράκλειο. Ο Καντουρί, ο Ζαμπά, ο Βέρμπλουμ και ο Κρέσπο. Αυτοί έχουν μείνει στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι ο Πασχαλάκης, ο Παπαδόπουλος, ο Ροντρίγκο, ο Βαρέλα, ο Ίγκασον, ο Μιχάη, ο Γιαννούλης, ο Μιχαηλίδης, ο Βιερίνια, ο Τσιγκάρας, ο Μαουρίσιο, ο Μίσιτς, ο Εσίτη, ο Πέλκας, ο Μπίσες Βαρολάμπρου, ο Λιμιός, ο Σβιντέρσκι και ο Ακπόμ. Εκτός και πάλι ο Στόχ, ίσως και αυτό είναι ένα ακόμη μήνυμα για τον Σλοβάκο, ο οποίος δύσκολα θα μείνει στον ΠΑΟΚ και μετά από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Στόχ δεν είναι καν στις αποστολές το τελευταίο διάστημα. Ανεξαρτήτως αντιπάλου για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Σλοβάκο. Σωτηρίου, Γουάιλι, Σιφάκης, Φιγκεϊρέδο, Μαρινάκης, Νάστος, Νέιρα, Σεμέδο, Μπράουν, Καλαϊτζάκης, Κοροβέσης, Κουντρουμπής, Μάνος, Μεγιάδο, Νικοκυράκης, Ντίνα, Στάικος και Τσιλιανίδης. Η αποστολή του Όφη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Αργά-αργά το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, 9.30 ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι και ιδανικές συνθήκες στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Τα λέγαμε και πριν με το Στέργιο ότι δεν είναι πολύ έτσι αισιόδοξα τα μηνύματα από εκεί για τον καιρό. Αλλά αυτά τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ, δεν θα αλλάξει κάτι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά στις 9.30 και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω η ρεβάνς είναι την επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, εντελώς αντίθετη ώρα εδώ, η ρεβάνς του αγώνα με τον Όφη. Έτσι κι αλλιώς ένας γεμάτος Γενάρης για τον ΠΑΟΚ, με παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο, με εμβόλυμη στο πρωτάθλημα αργότερα, δεν υπάρχει καινή εβδομάδα για τον Δικέφαλο. Οπότε και ο Φερέιρα θα κληθεί σε αυτό το διάστημα να ανακατέψει λίγο την τράβουλα, να μοιράσει κάπως το χρόνο, κάτι που δεν είχε γίνει στο πρώτο μισό της σεζόν. Δεν ήταν τόσο τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, αλλά πλέον υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, έχουμε από ό,τι βλέπω ενδεκάδες για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, στο τέρμα
ο Πασχαλάκης, Ίγκασον Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Ροντρίγκο, αριστερά ο Γιαννούλης που ξεκινάει τελικά. Μαουρίσιο, τον βάζει το Μαουρίσιο, ο Πορτογάλος. Μαουρίσιο μαζί με Εσίτη και Μίσιτς από ό,τι βλέπω. Ακπόμ βλέπω στην κορυφή, Μπίσεσβαρ και Λιμιός στα άκρα για τον ΠΑΟΚ που έχει στον πάγκο τον Παπαδόπουλο, τον Σιμεών, τον Μιχάη, τον Τζιγκάρα, τον Βιερίνια, τον Λάμπρο, τον Μπέλκα και τον Σφιντέρσκι. Και για τον Όφι, ο Κουτρουμπής, ο Νέιρα, ο Μάνος, ο Σεμέδο, ο Μαρινάκης, ο Τσιλιανίδης, ο Βάζ, ο Στάικος, ο Κοροβέσης και ο Μπράουν. Οι 11 που θα ξεκινήσουν, Σωτηρίων, Άστος, Ντίνας, Φιγκεϊρέδο, Μεγιάδο, Καλεντζάκης και Νικοκυράκης στον πάγκο. Αυτές είναι οι επιλογές και του Γιώργου Σίμου από τον Όφι. Οπότε έχουμε και τις ενδεκάδες. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα αγώνα. Λοιπόν, στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αρκετά πίσω. 68-62 η Νεπτούνας έχει πάρει κεφάλι στο παιχνίδι. 8-40 πλέον για το φινάλε. Μπαίνουμε και εκεί σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Θα πάμε τώρα στο break για να επιστρέψουμε, αν όλα πάνε καλά, με Κρήτη και σύνδεση με Ηράκλειο. Και για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πριν από το παιχνίδι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο περίπου του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Είπαμε σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά γιατί υπάρχει το παιχνίδι στην Κρήτη. Έχουμε δεκάδες, θα τις θυμίσω ξανά για να δούμε πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες. Είπαμε για ΠΑΟΚ, Πασχαλάκη στο τέρμα, Ροντρίγκο αριστερά, δεξιά, όχι Ροντρίγκο συγγνώμη δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης κανονικά. Είπαμε ότι υπήρχε ένα μικρό αριθματικό πριν το μάτσο, ωστόσο τελικά ξεκινάει ο Γιαννούλης στα αριστερά. Ίγκασον με Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, εκεί δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή όπως το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Εσύ, τη Μίσιτς και Μαουρίσιο, περιμέναμε ότι ο Μαουρίσιο θα πάρει κάποιες ανάσες σήμερα, δεν συμβαίνει αυτό. Λιμιός, Μπίσεσβαρ και Ακπόμ για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ο Βιερίνια μένει στον πάγκο και ο Πέλκας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ από τον Αμπέλ Φερέιρα για το σημερινό παιχνίδι. Στον πάγκο ο ΠΑΟΚ έχει Σιμεών Παπαδόπουλο για το τέρμα. Έχει, είπαμε, Μιχάη, Τσιγκάρα, Βιερίνια, Λάμπρου, Πέλκα και Σφιντέρσκι. Και από την άλλη, για τον Όφι, ο Γουάιλιθεν στο τέρμα, Κουτρουμπής, Νέιρα, Μάνος, Σεμέδο, Μαρινάκης, Τσιλιανίδης, Βάζ, Στάικος, Κοροβέσης και Μπράουν. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Σωτηρίου, Νάστος, Ντίνας, Φιγκεϊρέδο, Μεγιάδο, Καλαϊτζάκης και Νικοκυράκης θα είναι στον πάγκο. Έχουμε και κάποια πρώτα στοιχεία γύρω-γύρω από το παιχνίδι από την Κρήτη, όπου σιγά-σιγά ετοιμάζονται όλοι για την σέντα που θυμίζω θα είναι στις 7.30. Οι οπαδοί του Όφι έχουν κάνει εδώ και ημέρες ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο για να δώσει δυναμικό παρό στο γήπεδο και να είναι όλοι εκεί στα ασπρόμαυρα. Από τον Όφι απουσιάζουν ο Γιαννούλης, ο Ναμπίο, ο Μεγιάδο και ο Σακόρ. Αυτές είναι οι απουσίες. Από τον ΠΑΟΚ, από την αποστολή έχει κοπεί ο Μιχαηλίδης τελευταία στιγμή. Λέγαμε και πριν ότι είναι δύσκολες συνθήκες, θα είναι ακόμη πιο δύσκολες σε 9.30 που είναι και η σέντρα, και ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει απάντηση σε αυτό, αλλά ελπίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα αργότερα. Έχει πολύ αέρα στο Ηράκλειο και μάλιστα ενημερωνόμαστε ότι έχει ξεκινήσει και ένα ψηλόβροχο εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά τα πράγματα στη διάρκεια του αγώνα. Προς το παρόν, όσον αφορά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνουν να είναι σχετικά ομαλά τα πράγματα. 77-70 μπροστά η Νεπτούνα στο μπάσκετ, 4-38 για το φινάλε εκεί. Θα έχουμε ενημέρωση και στο τέλος για το σκορ. Ελάχιστος κόσμος στην δεδομένη στιγμή εκεί πέρα. Τώρα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, θυμίζω ότι η σέντρα είναι στις 9.30. Νομίζω ότι σε λίγο
θα γίνει έτσι και μια πρώτη σύνδεση με Ηράκλειο για να πάρουμε κλίμα από εκεί. Η ομάδα θα γυρίσει το βράδυ και φυσικά από αύριο αναγκαστικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά μάλλον θα κλείσουμε εμείς για να υπάρξει μετά και σύνδεση με Κρήτη, μια πρώτη σύνδεση. Είπαμε τις ενδεκάδες, δώσαμε κάποια πρώτα στοιχεία από το Ηράκλειο, οπότε θα παραδώσω λίγο νωρίτερα σήμερα σε Τάσο, Τρέχια και Μαρμίτα που θα σας κάνουν συντροφιά παράλληλα με το παιχνίδι εδώ μέχρι και τις 12. Αλλάζει λίγο το πρόγραμμα και θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο εδώ κανονικά 7.30 με 9 και παίζει και ο Άρης αύριο σε 9.30, αλλά θα το δούμε, θα το βολέψουμε όλο και αύριο. Αποχωρούμε εμείς, μπαίνει τα Σωστρέγιας και σιγά σιγά ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για την Σέντρα στην Κρήτη. Καλή τη συνέχεια σε όλους, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ φυσικά. 77-75 το σκορ στη Λιθουανία, μπροστά η Νεπτούνας, αλλά ο ΠΑΟΚ μαζεύει διαφορά 3-50 για το φινάλε. Οπότε και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέρον φινάλες και σε αυτό το παιχνίδι. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.